You shot me so damn pum pum pum. You shot me, then you got me, and I'm like damn pum pum pum. I see the satisfaction in your eyes. Σας καλησπερίζουμε σε άλλη μία πρόκληση και είμαστε κοντά σας να σας προσφέρουμε σκηνές που δεν έχετε ξαναδεί. Σήμερα θα μάθουμε δύο αθλήματα που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Κάρα σημαίνει στα Ιαπωνέζικα κενό. Τε σημαίνει χέρι και η λέξη ντο μεταφράζεται ως ο δρόμος ή η πορεία. Έτσι, καράτε ντο είναι η πορεία για το άδειο χέρι. Είναι μια πολεμική τέχνη στην οποία ο υπέρτατος σκοπός δεν είναι να επιδιώξει κάποιος τη νίκη, αλλά να εργαστεί για την τελειότητα του χαρακτήρα, του αυτοελέγχου και της πειθαρχίας. Η Ελληνίδα καρατέκα Έλενα Χατζηλιάδου ακολούθησε ακριβώς αυτή την τακτική και έτσι έγινε παγκόσμια πρωταθλήτρια του καράτε. Η εκπομπή προκάλεσε την Έλενα Χατζηλιάδου σε ένα άθλημα που δεν έχει ξανακάνει και θα δείτε στη συνέχεια. Επειδή η Έλενα Χατζηλιάδου είναι μία εν ενεργεία αθλήτρια και πριν σας αποκαλύψουμε ποιο άθλημα είναι αυτό που θα δοκιμάσει την τύχη της, πάμε να δούμε ένα βίντεο με τη ζωή και την πορεία της. Καρατέκα από την κοιλιά της μητέρας της, η Έλενα Χατζηλιάδου, ξεκίνησε από την Κατερίνη και έφτασε στην κορυφή του κόσμου. Η ζωή της θυμίζει ταινία. Ασχολείται με το καράτε από τα 5 της. Επειδή δεν υπήρχε οικονομική βοήθεια, μετήκησε ως μετανάστρια στη Γερμανία για να χορηγήσει το όνειρό της και να λαμβάνει μέρος σε αγώνες. Έχει πτυχίο φυσικοθεραπεύτριας και πάνω σε αυτό εργάστηκε στη Βόνη. Οι κόποι της ανταμείφθηκαν με την πρωτιά στο παγκόσμιο και έτσι επέστρεψε στην Ελλάδα. Έχει μετάλλια σε όλες τις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διοργανώσεις, ενώ στις εγχώριες είναι αίτητη. Έχασε την Ολυμπιακή πρόκριση για το Τόκιο κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, καθώς την κατάταξη τερμάτισε μόνο μία θέση κάτω από το πολυπόθητο εισιτήριο. Έχει μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην διάρκεια της αθλητικής της καριέρας, όμως φύση αισιόδοξο άτομο δεν το βάζει κάτω και κοιτά ήδη την επόμενη μέρα. Παράλληλα σπουδάζει και δημοσιογραφία, μη κρύβοντας ότι μία μέρα ίσως θα ήθελε να ασχοληθεί με το αθλητικό ρεπορτάζ. Νάσο μου, καλώς όρισες. Τι κάνεις? Καλησπέρα, Ιωάννα μου. Είμαι μια χαρά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα καλά σου εύχομαι και να σου πω την αλήθεια, έχω μία υπόνοια ότι το challenge που θα βάλουμε στην Έλενα, γιατί το βλέπω άλλωστε στημένο και εδώ, είναι το τένις. Ναι, έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα για να το διακοσμήσω. Πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Αν νόμιζα πάρα πολύ δύσκολα, θα έλεγες. Όχι. Ναι. Πολύ όμορφα. Γιατί περνάω δύσκολα, αλλά αυτή η δυσκολία μου αρέσει εμένα. Γιατί επειδή. Πάντα ήθελα να δοκιμάζω διαφορετικά αθλήματα. Εντάξει, επίτρεψέ μου να σου πω ότι είσαι μαζόχας τότε. Αν το δέχεσαι αυτό το πράγμα. Γιατί ξέρεις κάτι, έχεις δοκιμάσει ποτέ και δεν σ' άρεσε? Λοιπόν, είχα, μπορώ να πω, λίγο τραυματική εμπειρία. Βέβαια, όχι σε αυτές τις διαστάσεις, γιατί αυτές είναι αμεληταία ποσότητα εδώ. Μιλάμε για αντικειμενικές διαστάσεις, σωστές διαστάσεις τένις. Δοκιμάστηκα λοιπόν, γιατί το έβλεπα το τένις και μου αρέσει το τένις να το παρακολουθώ. Αλλά δεν φανταζόμουν ότι έχει τόσο βαθμό δυσκολίας. Έχεις δίκιο σε αυτό. Και εγώ, εντάξει, έβλεπα τώρα το γήπεδο και λέω πόσο δύσκολο μπορεί να είναι. Αλλά όταν έχεις, ας πούμε, ένα μπαλάκι, μια σταλιά, να τρέχεις από τη μία μεριά, να τρέχεις από την άλλη. Και δεν είναι μόνο να χτυπάς, θέλει μια τεχνική για το πού ακριβώς πρέπει να το στείλεις. Όχι μόνο αυτό, πρέπει να διαβάζεις και τον αντίπαλο. Αλλά αυτό μέχρι εκεί δεν έφτασα, ευτυχώς. Ναι. Δηλαδή δεν χρειάστηκε, δεν ήταν τόσο καλή η Έλενα από την αρχή για να πρέπει να τη διαβάζω. Αλλά πιστεύω την επόμενη φορά μου δώσει την ευκαιρία να ξαναπαίξουμε. Η Έλενα που δοκιμάστηκε ήταν εξίσου καλή, όπως και στο άθλημα, το οποίο ούτως ή άλλως έχει πάρει ένα σωρό διακρίσεις και έχει πάρει και κύπελα και μετάλλια και τα έχει σαρώσει όλα. Και πες μου αν αυτό ήταν κάτι σαν αποθυμένο το τένις. Το ήθελε το τένις? Λοιπόν. Έχει πρότυπα. Πολλές ερωτήσεις. Δεν ξέρω σε ποια να σου πρώτα απαντήσω. Πάμε στο πρώτο σκέλος. Ποιο είναι δοκιμάστηκε, τα κατάφερε? Δεν θέλω να σου το αποκαλύψω ακόμα. Μπορώ να σου πω όμως ότι όλη αυτή η πυγμή και η φωτιά που έχει μέσα της δεν βγαίνει μόνο στο καράτε. Όμως θέλω να σου το πάρω από την αρχή. Η Έλενα... Πάρε το χρόνο σου. Ναι, λοιπόν. Είναι αξιαγάπητη. Φαίνεται ένα γλυκό πλάσμα, αλλά την ίδια στιγμή μπορεί να διακρίνεις τη φωτιά που έχει στα μάτια της. Και έτσι στις κουβέντες που είχαμε πίσω από την κάμερα, μου έλεγε για το άθλημα στο καράτε. Μου λέει πολλές φορές όταν κάποιος κερδίζει πόντο, ένα-δύο πόντους, μετά παίζει αμυντικά
ώστε να διατηρήσει αυτούς τους πόντους να κερδίσει. Μου λέει, εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό, δεν μπορώ να παίξω αμυντικά και να κερδίζω, μου λέει, το ρισκάρω και μπαίνω μέσα, θέλω να παίξω, μου λέει. Θέλω πάνω απ' όλα να μπορώ να είμαι επιθετική και να το διασκεδάζω αυτό που κάνω, μου φαίνεται πολύ βάρετο το να κρατιέμαι πίσω. Οπότε κατάλαβα εγώ από την αρχή ότι αυτό θα υπάρχει και σαν στοιχείο μέσα στο τένις και όντως έγινε. Προτιμούσα δηλαδή να παίζει επιθετικά, ναι, και να έχει, ας πούμε, περισσότερες πιθανότητες να φτάσει η μπάλα σε μένα, στη δικιά μου μεριά του γηπέδου, παρά να παίζει αμυντικά και πιο σιγά. Άρα είναι ανταγωνιστική. Στο 100% μπορείς να πεις. Σίγουρα είναι ανταγωνιστική, γιατί και το άθλημά της δεν είναι ένα ομαδικό άθλημα, είναι ένα ατομικό που είναι καθαρά ανταγωνιστικό. Βέβαια, έχει εκπαιδευτεί και σε αυτό, γιατί πρέπει να σου πω ότι είναι όλη η οικογένεια καρατέκα. Ο μπαμπάς, που είναι και προπονητής της, η μαμά που έχει και αυτή διακρίσεις και η μικρή αδερφή της. Αρχίζω και φοβάμαι τώρα. Φαντάζεσαι να την πετύχεις πουθενά στον δρόμο, όλη την οικογένεια. Λοιπόν, αυτό... ή κατά λάθος να τρακάρεις. Τι γίνεται. Είναι μια ερώτηση που της έκανα. Σε πρόλαβα. Πλάκα κάνεις. Ναι, τη ρώτησα αν της έχει τύχει κάτι στον δρόμο ή και στην προσωπική της ζωή που έπρεπε να χρησιμοποιήσει την τέχνη που ξέρει. Θα μας απαντήσει ίδια, δεν θέλω να σου τα πω όλα εδώ. Ναι. Θέλω να σου πω ότι το αγαπάει πάρα πολύ το άθλημά της. Έχει μια πικρία μέσα, τουλάχιστον στο παρελθόν, επειδή θεωρούσε ότι θα έπρεπε να έχει βοηθηθεί περισσότερο στην πατρίδα της, αλλά δεν έβρισκε τη στήριξη που ήθελε. Βέβαια, αυτό συνέβη μετά, ναι, νομίζω μετά το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Όμως, πριν γίνουν όλα αυτά, είχε φύγει και είχε πάει στη Γερμανία για να υποστηρίξει τον εαυτό της οικονομικά, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει αυτό που αγαπά. Θέλω να σου πω ότι είχε σταματήσει κάποια στιγμή, είχε απογοητευτεί. Αλλά, μεγάλο διάστημα. Νομίζω ήταν 8 μήνες, δεν είμαι σίγουρος. Πρέπει να ήταν κάπου στο χρόνο. Σε αυτό το χρόνο, λοιπόν, σε αυτό το χρονικό διάστημα, νόμιζε ότι έχει προβλήματα υγείας, ότι κάτι έχει με την καρδιά της. Τελικά ανακάλυψε ότι ήταν ψυχολογικό, ότι δεν μπορεί χωρίς το καράτε. Πόση αγάπη μπορεί να έχει. Ναι, πόση αγάπη, όντως. Τελικά, μη στα πολυλογώ, έμεινε στη Γερμανία, ήταν φυσιοθεραπεύτρια για να βγάζει τα προστοζίν. Της έγινε και πρόταση, αν δεν κάνω λάθος, να εκπροσωπήσει τα χρώματα της Γερμανίας, αλλά δεν το δέχτηκε. Και τελικά γύρισε πίσω, βρήκε την υποστήριξη που χρειάστηκε να έχει και άρχισε πάλι να αθλείται. Είναι μια φανταστική ιστορία, δεν θέλω να σου αποκαλύψω περισσότερο. Ναι, μην μου αποκαλύπτεις τίποτα άλλο. Απλά το μόνο πράγμα που θέλω να ευχηθώ και στην Έλενα αλλά και σε όλους τους αθλητές που ασχολούνται πάρα πολύ επαγγελματικά και αγαπάνε αυτό που κάνουν, πραγματικά οι κόποι και ο υδρότας που έχουν ρίξει, να ευοδοθούν οι καρποί. Ναι, αυτός ο κόπος και ο υδρότας που λες είναι αυτό που με έκανε να θέλω να μάθω ποια είναι η ψυχολογία του αθλητή πέρα από αυτό που βλέπουμε. Ένας αθλητής μιλάει συνέχεια για το άθλημά του, αλλά εγώ ήθελα να καταλάβω ποια είναι η ψυχολογία του πίσω από αυτό. Να δηλαδή, δεις και άλλες πτυχές προσωπικότητες. Άλλες πτυχές, δηλαδή πώς φτάνεις από ένας απλός αθλητής να είσαι ο καλύτερος στον κόσμο. Τι συμβαίνει, τι ενεργεί μέσα σου και πέραν αυτού τι θυσιάζεις για να φτάσεις σε αυτό το σημείο. Έχεις προσωπική ζωή. Μπορείς να κάνεις οικογένεια. Ναι. Και ευτυχώς δεν φάγαμε ξύλο. Έτσι, αυτά να τα λέμε λοιπόν. Έτσι, τη γλίτωσα. Πολύ θα καταλάβεις καλά. Γιατί μόλις δεις τα για βίντεο. Για πάμε να δούμε περισσότερα στοιχεία, αλλά να δούμε και τη σύγκριση μεταξύ του ενός αθλήματος που έχει να κάνει με την Έλενα, το καράτε ντο, αλλά και το τένις. Ποια είναι αυτά τα δύο αθλήματα για να μάθει περισσότερο και ο κόσμος και να τα γνωρίζει καλύτερα, γιατί πιθανότατα να μην γνωρίζει περισσότερα πράγματα είτε για το ένα άθλημα είτε για το άλλο. Πάμε να δούμε περισσότερα λοιπόν, να τη γνωρίσουμε και καλύτερα. Το καράτε είναι πολεμική τέχνη με καταγωγή από την Οκινάουα της Ιαπωνίας. Το όνομά της στα Ιαπωνικά σημαίνει άδειο χέρι, που πέρα από τη σημασία του ότι στο καράτε δεν χρησιμοποιούνται όπλα, ουσιαστικά σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να αδειάσει την ψυχή και το μυαλό του. Συνεπώς χρειάζεται αυτοσυγκέντρωση και στρατηγική. Απαιτεί καλή φυσική κατάσταση, ευληγησία και ταχύτητα. Το τένις κερδίζει με ραγδαίο ρυθμό όλο και περισσότερη δημοτικότητα στη χώρα μας. Μπορεί να δείχνει εύκολο, αλλά στην πραγματικότητα είναι εξαιρετικά δύσκολο άθλημα. Χρειάζεται μεγάλη τεχνική, δύναμη στα χέρια και ταχύτητα ώστε να μπορεί κανείς να παίξει τένις. Νάσο μου, μπορεί η Έλενα να είναι ένας δυνατός χαρακτήρας και να μην φοβάται να τα βάζει με τους αντιπάλους, όποιος και αν είναι αυτός που θα είναι απέναντί της, αλλά θέλω να δω αν θα τα καταφέρει και μέσα στο τερέν.
αν εξίσου θα μπορέσει να διακριθεί και να πάρει και τίτλο, ποιος ξέρει, και στο τένις, και αν θα την επιλέξει και ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Είμαι σίγουρος πως αν το θελήσει θα τον μπορέσει. Έλενα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μου σήμερα. Την πορεία σου τη γνωρίζω πολύ καλά και νομίζω όλη η Ελλάδα τη γνωρίζει. Παγκόσμιες διακρίσεις, χάλκινο, αργυρό, χρυσό, πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, νομίζω 5 τουλάχιστον. Παρ' όλα αυτά, δεν σε στήριξε όσο θα ήθελες η χώρα σου και έτσι αναγκάστηκες να φύγεις ως μετανάστρια στη Γερμανία. Ήταν μια περίοδος που πραγματικά ο πατέρας μου ήταν ο πρώτος μου χορηγός και δεν είχαμε άλλα από θέματα οικονομικά ως οικογένεια να συνεχίσω κάτι τόσο ακριβό όπως ο ελληνικός πρωταθλητισμός. Και γι' αυτό είχα δύο επιλογές, είτε να σταματήσω κάτι που αγαπούσα τόσο πολύ, είτε να αναγκαστώ να βρω μια άλλη λύση, δύσκολη, και να συνεχίσω αυτό που αγαπάω. Οπότε επέλεξα το δεύτερο και πήγα στη Γερμανία με μια βαλίτσα και ξεκίνησα να δουλεύω για να μπορώ να πηγαίνω σε αγώνες, διότι η Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε δεν μας καλύπτει ποτέ τα έξοδα των αγώνων, πέρα από πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Οπότε ήταν το μοναδικό πράγμα που μπορούσα να κάνω. Τι δουλειά έκανες? Ήμουνα φυσικοθεραπεύτρια, έχω τελειώσει ΤΕΙ φυσικοθεραπεία στη Λαμία και δούλευα σε μια κλινική αποκατάστασης 3 χρόνια. Τα κατάφερα και σύντομα πήρα την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος και εργάστηκα. Είχες πει στο παρελθόν ότι η Μπεκατόρουσα ενέπνευσε στο να μιλήσει για τα προβλήματα του αθλήματος. Τι προβλήματα αντιμετώπιζες εσύ στο χώρο σου? Δεν είχαμε θέματα σεξουαλικής κακοποίησης όπως την ιστιοπλοεία. Είχαμε θέματα με την κατάχρηση της δημοκρατίας και της εξουσίας. Αυτό τα λέει όλα. Σκέφτηκες ποτέ λόγω όλων αυτών των προβλημάτων να τα παρατήσεις? Φυσικά. Μου πέρασε πάρα πολλές φορές από το μυαλό να σταματήσω σε όλη μου την αθλητική μου καριέρα. Ωστόσο, δεν ήμουν ποτέ έτοιμη να σταματήσω, διότι πραγματικά το αγαπούσα και είχα ένα στόχο και ήμουν σίγουρη ότι θα τον κατακτήσω, το Χρυσό Παγκόσμιο συγκεκριμένα. Και προσπάθησα να κάνω υπομονή για κάτι που αγαπάω, γιατί αυτό είναι πάνω απ' όλα. Φέτος δεν καταφέραμε να πάμε στην Ολυμπιάδα. Τι νομίζεις ότι έφταξε, τι πήγε στραβά? Δεν είχα τη συγκεκριμένη στήριξη και βοήθεια που χρειαζόμουν. Όχι την οικονομική φυσικά, από τους χορηγούς μου που είχα και κατάφερα να λάβω μέρος σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά δεν είχα καμία στήριξη από την ομοσπονδία μου. Σίγουρα με στεναχώρησε πάρα πολύ, διότι τα χρόνια μου θα μπορούσαν να συνεχίσουν σε μία ακόμα Ολυμπιάδα. Ωστόσο, η ψυχή μου δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να συνεχίσει υπό αυτές τις συνθήκες. Το ότι δεν ήρθε η Ολυμπιακή συμμετοχή, γνωρίζω πολύ καλά γιατί δεν ήρθε. Τώρα έχουμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το Νοέμβριο και είναι ουσιαστικά η δεύτερη φορά που θα ξαναπάω για να διεκδικήσω τον τίτλο από το προηγούμενο παγκόσμιο. Οπότε αυτό μου δίνει ένα κίνητρο να συνεχίσω. Ξέρεις, παρακολουθώντας, έχω δει ότι δεν έχεις απασχολήσει τόσο πολύ τα μέσα με την προσωπική σου ζωή. Αυτό έχεις επιλέξει να το κάνεις? Όχι, είναι η επιλογή μου από πάντα, από πολύ μικρή. Δεν εκθέτω την προσωπική μου ζωή στα social media. Είναι δικιά μου προσωπική επιλογή και έχω επιλέξει ότι όταν θα κάνω το επόμενο βήμα στη σχέση μου και θα δώσω, θα λογοδοθώ και θα παντρευτώ. Πόσο κοντά είσαι σε αυτό? Κατάλαβα. Εντάξει, μας τα πω όλα το χαμόγελο σου. Να σε ρωτήσω, έχει χρειαστεί ποτέ να χρησιμοποιήσεις την τέχνη που ξέρεις στο δρόμο είτε με έναν κακό σύντροφο που είχες στη ζωή σου? Να δώσεις μια κλωτσιά, μια μπουνιά, κάτι. Ίσως θα τη χρησιμοποιούσα τώρα με αυτήν την ερώτηση που με έκανες. Πλάκα κάνω.
Όχι, δεν έχει τύχει φυσικά. Το καράτε είναι ένα άθλημα που σου μαθαίνει αυτοπιθαρχία και αυτοέλεγχο. Δηλαδή, δεν κυριαρχούν τα πάθη σου, εσύ κυριαρχείς τα πάθη σου. Έλενα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την ωραία συνέντευξη. Δεν θέλω να σε κουράσω άλλο. Άλλωστε, ο καιρός είναι τόσο όμορφος και καλό είναι να ευχαριστηθούμε τη μέρα. Από ό,τι βλέπεις, είμαστε σε ένα ωραίο γήπεδο τένις, μακριά από το τατάμι, καράτε. Και δέχεσαι την πρόκληση να με ανταγωνιστείς. Δέχομαι. Πολύ ωραία, πάμε λοιπόν. Πάμε. Ελένα μου, όπως εσύ στο καράτε, έτσι και εγώ στο τένις, έχω αρκετές διακρίσεις. Μπορείς να το καταλάβεις από την αφίεση. Είσαι σαρωτικό, φαίνεται. Είμαι αληθινός. Αλλά τέλος πάντων, για να είμαι δίκαιος μαζί σου, σου έχω φέρει τον Αντώνη που γνωριστήκαμε στο Wimbledon. Παίζαμε αντίπαλοι κάποια στιγμή. Γεια σου, Ελένα. Βέβαια, εγώ πήγα στον τελικό, όταν δεν τα κατάφερα. Ένας πολύ καλός δάσκαλος. Θα σου δείξει αρχικά πώς να κρατάς τη ρακέτα. Ναι, λοιπόν, στο τένις έχουμε δύο βασικά χτυπήματα, το forehand και το backhand. Πάμε να δείξουμε το forehand πρώτα. Όπως είμαστε θέση ετοιμότητας, να γυρίσουμε πλάγια και θα το κάνουμε με το δεξί μας πόδι. Άρα θα γυρίσουμε πλάγια, ρακέτα πίσω, εντάξει, και μετά από το πλάι χτυπάω την μπάλα μπροστά και η ρακέτα πάει πίσω. Εντάξει, ναι. Συχνό λάθος είναι ότι φέρουμε τη ρακέτα από κάτω, οπότε προσπαθούμε από το πλάι. Το δείχνω και μια φορά και για τους δύο. Δυναμώσαμε. Οπα. Για πάμε κι άλλο ένα. Νάτι, στα βήματά μου είναι. Ωραία. Περνάει το πράγμα. Πάμε για Roland Garros. Πάμε λοιπόν τώρα να δείξουμε και τον backhand. Λοιπόν, πιάνουμε τη ρακέτα με το δεξί χέρι σαν σφυρί και τώρα γυρνάμε πλάγι από την άλλη πλευρά. Εντάξει, σαν σφυρί, και το αριστερό χέρι τυλίγει δίπλα από το δεξί. Άρα, όπως είμαι εδώ θέση ετοιμότητας, τώρα με το αριστερό πόδι πατάω, γυρίζω πλάγια και πάλι από το πλάι χτυπάω και πάω τη ρακέτα πάνω, πίσω να κουμπίσει την πλάτη μου. Οκ. Το δείχνω πρώτα εγώ. Πλάγια. Ωραία. Daddy walks a long day. Πάμε κι άλλο ένα. Έτσι. Ωραία. Να σου έλα εσύ. Ανοίγεις. Ωραία. Ωραίο τελείωμα αυτό. Ανοίγεις. Ωραία. Τώρα κοίτα και ψηλά η ρακέτα σου. Γι' αυτό πήγε τόσο πάνω. Για πάμε. Ωραία. Ξανά. Έτοιμος. Ανοίγω. Ωραία. Και αλλάζουμε. Τι άλλο θα κάνουμε, σερβίς. Θες και σερβίς. Ναι, βέβαια. Ωραία, είμαστε εδώ. Θα δείξουμε μισό σερβίς. Εντάξει. Μισό σερβίς σημαίνει ότι το ολόκληρο, ας πούμε, είναι εδώ. Κάνω ολόκληρη αυτή την κίνηση. Ναι. Και το μισό σερβίς είναι από εδώ. Για να είναι λίγο πιο εύκολο στην αρχή. Εντάξει. Σημαντικό είναι να πετύχω την μπάλα ψηλά και η ρακέτα μου να κοιτάει επέναντι. Εντάξει. Ναι. Το δείχνω. Το σερβίς είναι το πιο δύσκολο. Οπα. Ωραία. Δεν μπορώ να ελέγξω τη δύναμή μου. Και πέτα και λίγο πιο χαμηλά, δεν χρειάζεται τόσο ψηλά. Πιο χαμηλά. Ωραία. Και πιο ψηλά. Μέσα το μέσα. Μπήκε μέσα. Θα σου ρίξω μια εύκολη γερή. Yeah.
λίγο λιγότερη δύναμη. Λίγο περισσότερη δύναμη τώρα. Καλή, καλή, μπήκε. Μέσα. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα θα τα πετάω λίγο πιο γρήγορα και νομίζω ότι επειδή έχεις μάθει να λειτουργείς έτσι, oh, στο καράτε, ναι, θα σε βοηθήσει. Μάλιστα. Πάμε πιο γρήγορα. Σιγά, κάτσε, τι είμαι. Αυτά τα αυτόματα, τα μηχανήματα που πετάνε μπάλες. Φύγε, πιο μακριά. Μπράβο! Νάτι. Νάτος. Φοβάσαι. Έτοιμο. Θέλω συνθήκες στρες. Σίγουρα. Ναι. Πάμε. Περίμενε. Έλα. Με διέλυσες. Ναι ρε, πέρασε. Πέρασε. Ου! Εντάξει. Τώρα backhand. Είσαι έτοιμη. Πάμε. Κάτσε. Λοιπόν, την πετάξω λίγο πιο κοντά. Ωραία. Πάμε. Καλή. Τώρα θέλω να ελέγξεις τη δύναμή σου. Πάλι. Καλή. Ξανά. Καλή, σου ρίχνω άλλες τρεις. Μία, δύο, τρεις. Καλή. Είμαι καλός στο backhand, κοίτα. Μπαίνουν όλες μέσα και δεν φεύγει με καμπύλη. Μπράβο! Oh, sorry. Εγώ φταίω. Πάμε. Καλή. Μπράβο. Δεν βλέπω την ώρα να σε ανταγωνιστώ, να ξέρεις. Νομίζω ότι θα τα πάω πάρα πολύ καλά. Δεν έχεις έχω ψαρώσει λίγο. Ελπίδα, κοίτα. Γρήγορα, για την άλλη. Μπράβο. Εγώ νίκησα. Εγώ νίκησα. Εγώ νίκησα. Εγώ νίκησα. Εγώ νίκησα. Εγώ. Από κοινού. Εντάξει. Τι διαπραγματεύεσαι. Άντε, για πρώτη φορά καλά ήταν. Ωραία, ε. Δεν μου λες τι σε δυσκόλεψε περισσότερο. Στην αρχή με δυσκόλεψε το σερβίς, αλλά τώρα εδώ λίγο το βρήκα το σερβίς. Και τι αλλά... με δυσκόλεψε εμένα. Δηλαδή. Μετά εντάξει, το σερβίς το χάος. Αυτό, μετά το σερβίς το χάος. Το σερβίς εγώ το βρήκα. Αλλά. Να κουμαντάρω όλο αυτό, ναι. Το οικόπεδο και να τρέχω δεξιά-αριστερά, όντως είναι πιο δύσκολο είναι από ό,τι φαίνεται. Δύσκολο. Δηλαδή πριν δεν το είχα καταλάβει, εντάξει, λέω είναι θέματα τεχνικής και αυτά. Αλλά εδώ θέλει και αντοχή και να καταλαβαίνεις πού χτυπάς και πού πηγαίνει η μπάλα. Αλλά εντάξει, για πρώτο μάθημα, για πρώτη επαφή, δεν πήγαμε. Παίξαμε και μονάκι, έτσι. Το έχουμε, το να έχουμε. Να σου πω, έβαλες δύο πόντους, έβαλα και εγώ δύο, είμαστε όντως σοβαροί. Ναι. Έτσι, έτσι. Σε δύο μήνες πιστεύω θα είμαστε... Εσύ άμα συνεχίσεις, εγώ δεν βλέπω να συνεχίζω τους επόμενους δύο μήνες. Εγώ θα συνεχίσω. Ναι, ας άρεσε τελικά. Να ορίστε κάτι καλό βγήκε. Μ' άρεσε. Και από αυτή την εκπομπή βρήκαμε καινούργια έφεση σε άθλημα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μου σήμερα. Πέρασα υπέροχα. Έμαθα κάτι καινούργιο πάλι. Και δεν μιλάω για αυτό, για το τένις, μιλάω για το... Ως... Σε ευχαριστώ. Και εγώ. Να είσαι καλά. Και εγώ. Ναι, γράμμι.
En el ghetto hay party, todo el mundo everybody, estamos flow Rastafari. Hey, yo que estoy de safari, DJ no le baje, pongan la de Tegu y de Daddy. Συνάντησες λοιπόν την Έλενα και τα πήγατε εξαιρετικά, από ό,τι μαθαίνω. Θέλω να μου πεις αν πιστεύεις ότι τα κατάφερε. Λοιπόν, είχαμε εξαιρετική χημεία μέσα στο γήπεδο, περάσαμε πολύ ωραία. Είχαμε ένα πάρα πολύ καλό δάσκαλο που μας έδειξε τις τρεις βασικές κινήσεις. Τεχνικές. Τεχνικές, forehand, backhand, service. Μην με μπερδεύεις. Ναι, εντάξει, δεν θα σου πω πάρα πολλά. Πρέπει όμως να σου πω ότι δεν ήθελε να κάνω το service, γιατί είναι το πιο δύσκολο από όλα και τελικά ήταν το πιο εύκολο για μένα. Ναι. Οπότε εκεί μπορούσα να την πάρω την κυρία Χατζηλιάδου. Ναι. Ήταν πάρα πολύ καλή στο forehand, που σου λέω. Βέβαια, κάποια στιγμή κάναμε μεταξύ μας, έριχνε ο ένας τον άλλο τον μπαλάκι, ξέρεις, προπονητικά, ναι, και ο άλλος χτύπαγε. Εκεί παρά λίγο να μου μαυρίσει το μάτι. Η Έλενα. Ναι, γιατί έτσι όπως έκανε την κίνηση, αν δεν έκανα Matrix, θα φύγω πίσω. Matrix. Ναι. Πού τη θυμήθηκε αυτή την ταινία, ρε συνάθωνε. Τα αρχόταν εδώ, κατευθείαν θα γραφανόταν, αλλά έφυγε έτσι, λοξά, ξυστά. Παίξαμε τελικά ένα πολύ ωραίο αγώνα στο τέλος για να δούμε ποιος είναι καλύτερος. Και ποιος ήταν, Δεν συμφωνήσαμε. Δεν συμφωνήσατε ποτέ. Μας παράτησε ο δάσκαλος, έφυγε, οπότε δεν είχαμε κάποιον να μετράει το σκορ. Ναι. Αλλά... Άρα επιδοθήκατε στο σπορ και οι δύο. Σας άρεσε, ναι, μάλλον. Ναι, ναι. Αφού ο δάσκαλος έλεγε στην αρχή να μείνουμε μόνο στα βασικά, απλά να κάνουμε τις βασικές κινήσεις. Τις βασικές κινήσεις, αλλά θέλαμε και οι δύο να παίξουμε. Δηλαδή είναι και η Έλληνα ανταγωνιστική, έχει μάθει και από αυτά. Με χαμόγελο όμως είδα. Αλλά βέβαια με χαμόγελο. Όλα με χαμόγελο. Με αγάπη σου έστειλε την μπάλα πίσω. Με αγάπη. Ακριβώς. Να σου πω ότι με έμαθε να υποκλίνουμε και στα.
Ιαπωνέζικα, σε ό,τι έχει να κάνει με το καράτε. Αρχίσαμε λίγο με πριν τη μάχη, υπόκληση, πούμε, πάνω. Ναι. Το θαυμάζω πάντως πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή, μου αρέσει η όλη νοοτροπία της από Ανατολής και το πώς προσεγγίζουν όχι μόνο το άθλημα, αλλά γενικότερα τον άνθρωπο ως ουσία. Αλλά εσύ έχεις ταξιδέψει ούτως ή άλλως, βέβαια, το γνωρίζεις. Το Τιβέτ που έχεις πάει. Ναι, αλλά μου αρέσει να το βλέπω και εδώ στη δικιά μου τη χώρα και μάλιστα από πρωταθλητές υψηλού επίπεδου που έχουν μάθει μέσα από όλη αυτή την άσκηση και από το συγκεκριμένο άθλημα, πώς να μπορούν να προσφέρουν ακόμα περισσότερα στο διπλανό τους και να τους σέβονται ακόμα περισσότερο. Και εκτός αυτού να έχουν πειθαρχία αλλά και σεβασμό στον συνάνθρωπο, γιατί μπορεί να μαθαίνουν μια πολεμική τέχνη που από τη φύση της είναι πάρα πολύ επιθετική και μόνο στο άκουσμα, καράτε. Ναι. Δηλαδή θορυβήσε λίγο όταν ξέρεις ότι ο απέναντί σου ή ο συνομιλητής σου ξέρει καράτε. Οπότε φοβάσαι και λιγάκι έχεις μια συστολή, το πώς θα του μιλήσεις, ναι, ναι, το πώς θα αντιδράσεις. Γιατί φοβάσαι ότι μπορεί να φας καμιά εξόφαλτση. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Φαντάσου πάντως, δηλαδή όντως να σου συμβεί κάτι στο δρόμο, λέω ναι, πάλι. Αλλά είναι αυτή η νοοτροπία που χαρακτηρίζει αυτούς τους αθλητές και το άθλημα γενικότερα, που το χρησιμοποιούν πέρα από το αθλητικό κομμάτι, μόνο για την προστασία τους αν κάποιος επιτεθεί. Ποτέ δεν το χρησιμοποιούν για να επιτεθούν σε βέβαια κάποιον. Οπότε αυτό τους κάνει αυτομάτως και πιο ασφαλείς. Και μετά θα ήταν πλήρης και οι ψυχιατρικές κλινικές. Οπότε δεν θα υπήρχε θέση. Ναι. Πάντως, νομίζω ότι αυτή την μαχητικότητα που έχει η Έλληνα την έβαλε και στο τένις μέσα. Περάσαμε εξαιρετικά. Όταν ξεκίνησε, το βρήκε με τη μία. Λοιπόν, όταν ξεκινήσαμε, δεν το βρήκε κανένας με τη μία. Χτυπάγαμε αλλού για αλλού. Δηλαδή, έχει κάτι φράγματα που είναι περίπου στα 5 μέτρα ψηλά. Πάλι καλά. Τι πάλι καλά, τα πέρασαμε. Τι ξεπεράσατε. Πάνω, ναι, ναι. Χάσαμε μερικά μπαλάκια, εντάξει, δεν μας χρεώσανε γι' αυτό. Πάλι καλά. Ευτυχώς. Δεν χρεώθηκε η παραγωγή ένα χειροκρότημα. Θα ήθελα πάρα πολύ να δούμε το backstage. Να δούμε τι έχει συμβεί, να γελάσουμε κι εμείς, ούτως ή άλλως να ζήσουμε ότι ήμασταν κι εμείς εκεί. Ναι. Θα το διασκεδάσεις, αν τουλάχιστον δεν διασκεδάσεις με τον αγώνα, σίγουρα θα διασκεδάσεις με το outfit, γιατί τουλάχιστον από εφέτα πήγαμε μια χαρά, εγώ τουλάχιστον ήμουν ίδιος ο Στέφανος. Αν κορδέλα, γυρίσεις την ταινία, δηλαδή θα μπορείς να τον αντικαταστήσεις κάποιες ναι, 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 σκηνές. Μπορώ να κάνω όλο αυτό τον, πώς το λένε, τον Κασκαντέρ. Τον Κασκαντέρ, ακριβώς. Μια χαρά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις αστείες σας στιγμές και να γελάσουμε κι εμείς. Πώς κοιτάει. Κοίτα, όπου κοιτάει η ρακέτα πάει μπάλα, αυτό σκέψου. Ευθεία πρέπει να φεύγει, λες και πώς βάλας, πώς σκοτώνεις ας πούμε τη μύγα έτσι. Μοιάζει. Τι σου έχω μάθει. Τι σου έχω μάθει. Λοιπόν. Εδώ. Τεχνική απλά να μπει. Εγώ να φύγω, δεν χρειάζεται. Μια χαρά τα λες, να φύγω. Κάτσε να βλέπεις, να μαθαίνεις, περίμενε. Συγγνώμη. Την τρόμαξα! Εγώ φοβήθηκα πάντως. Αριξολή, θα είμαι λίγο πιο άγριος τώρα, εντάξει. Για να δω. Όπα! Όπα! Λίγο πιο ήρεμα! Το χάσαμε το μπαλάκι. Εντάξει, δεν πειράζει. Τι έκανες, την επόμενη. Δεν μπορεί να ελέγξει τη δύναμή του. Κάτι, κάποιον φάγαμε. Για να δω πιο κέντρο. Τι είπες που έκανε ανακλαστικά. Πάμε, πάμε, θα με σκοτώσει. Αντε άλλη μία. Καλή, καλή. Αχ, δεν μπορώ. Τι χάσαμε αυτή, στο λογαριασμό βάλτε τι. Της παραγωγής, ε. Η εκπομπή έφτασε στο τέλος της, αλλά μαθαίνουμε πως έχουμε γίνει ο φόβος και ο τρόμος των μεγάλων αθλητών που δέχονται την πρόκληση. Όσοι από τους καλεσμένους μας νόμιζαν πως θα περάσουν εύκολα και ότι θα ήταν σε ένα προστατευμένο και ασφαλές περιβάλλον, έκαναν μεγάλο λάθος. Δεν θα τους αφήσουμε σε ησυχία και θα κάνουμε τα πάντα για να τους δυσκολέψουμε. Μέχρι ο επόμενος αθλητής που θα δεχτεί την πρόκληση της εκπομπής, εμείς θα σχεδιάζουμε όλο και πιο δύσκολες προκλήσεις. Ευχαριστούμε το Atlantis Tennis Club στην Ανθούσα και τον κύριο Γιώργο Μπαμπαρούτσι και τον εκπαιδευτή τένις κύριο Αντώνη Σταμένο για τις πολύτιμες συμβουλές του.
Ευχαριστούμε το εστιατόριο Αβραάμ στο Γέρακα, επίσης τον κύριο Αϊδονίδη και το Volley House στην Καλυθέα για το όμορφο σκηνικό μας. Ραντεβού την επόμενη φορά με περισσότερη δράση. Γεια σας!